Κύριε Βουρδουμπά, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Προσωρινή δομή προσφύγων στον Ελαιώνα, μιας και ακούσαμε το αναλυτικό ρεπορτάζ του συναδέλφου, ποια είναι η δική σας θέση? Το ρωτώ αυτό γιατί προημερών είχαμε δει μια ανακοίνωση από τον επικεφαλής μάλιστα της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Σοφιανό, ο οποίος αναφερόμενος στην ήδη υπάρχουσα δομή φιλοξενίας στον Ελαιώνα, έκανε λόγο για ανθρωπιστική υγειονομική βόμβα. Ναι, εμείς στηρίξαμε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Παρ' όλα αυτά, τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την δομή των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων. Αλλά σε σχέση με την εξτρά δομή που δημιουργείται στον Ελαιώνα, την καταψηφίσαμε ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι ο Δήμος με αυτόν τον τρόπο υλοποιεί μια πολιτική που ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη, η οποία είναι απόλυτα αδιέξοδη. Και αυτό το πράγμα φαίνεται με τις καταστάσεις που έχουμε δει όλα τις προηγούμενες ημέρες και στη Μόρια, αλλά και στον Ελαιώνα, που είναι στο χώρο Εθνής του Αθηναίων, όπου πραγματικά έχουν προσθεθεί κόσμος, αντί να αραιώνει ο κόσμος, ειδικά σε συνθήκες πανδημίας, προστίθεται κόσμος και ειδικά κόσμος ο οποίος έχει πάρει το καθεστώς του πρόσφυγα, και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση εκεί πέρα, που πραγματικά είναι η υγειονομική βόμβα. Εκεί ωστόσο, εξ όσων γνωρίζουμε, θα μεταφερθούν πρόσφυγες τόσο από τη Μυτιλίνη όσο και από την πλατεία Βικτωρίας, όπου πράγματι η κατάσταση είναι δύσκολη. Από τη στιγμή λοιπόν που εγκαλείται την κυβέρνηση και το Δήμο για αυτές τις εικόνες στην πλατεία, γιατί αντιτίθεστε στην προσωρινή δομή? Εμείς λέμε ότι η διαχείριση συνολικά του προσφυγικού μεταναστευτικού από την κυβέρνηση και με τη βοήθεια του Δήμου και της Αθήνας είναι απόλυτα αδιέξοδη. Και είναι αδιέξοδη γιατί ακριβώς κινείται στις ράγες της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που θέλει την Ελλάδα να είναι μια μεγάλη φυλακή για πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονται από μια σειρά χώρες. Προφανώς πρέπει να κλείσουν οι δομές οι οποίες είναι στα νησιά. Προφανώς αυτός ο κόσμος πρέπει να μεταφερθεί προσωρινά στην υπηρετική Ελλάδα. Αυτός ο κόσμος πρέπει με μια πολύ γρήγορη διαδικασία να παίρνει το άσυλο και να του δίνουν ταξιδιωτικά έγγραφα να πάει εκεί που θέλει, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία αυτού του κόσμου δεν θέλει να μείνει ούτε στην Ελλάδα ούτε συγκεκριμένα στην Αθήνα. Άρα με αυτήν την έννοια εμείς λέμε ότι ακριβώς από αυτήν την πολιτική που ακολουθείται όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, δημιουργούνται και μεγαλώνουν διαρκώς προβλήματα και στα νησιά και βέβαια και στην Αθήνα. Μάλιστα. Οπότε η δική σας αντιπρόταση, εν προκειμένου κύριε Βουρδουμπά, ποια είναι? Η δική μας αντιπρόταση είναι να μεταφερθεί ο κόσμος καταρχάς από τα νησιά, να υπάρξουν πολύ γρήγορες διαδικασίες ταυτοποίησης σε δομές, ανοιχτές δομές, οι οποίες θα μπορούν να δίνουν γρήγορα χαρτιά σε αυτόν τον κόσμο και αναγνώριση, να γίνει μια πολύ πιο γρήγορη διαδικασία για την παροχή ασύλου και να δίνονται ταξιδιωτικά έγγραφα να μπορεί να πάει αυτός ο κόσμος στις χώρες προορισμού του. Και ειδικά για τον Ελαιώνα, για τον οποίο ασκείται κριτική. Ειδικά για τον Ελαιώνα, πρέπει αυτή η διαδικασία να βοηθήσει στο να σιγά σιγά να απομαζικοποιηθεί η δομή του Ελαιώνα. Αλλά αν δεν ακολουθεί αυτή η διαδικασία, το ακριβώς αντίθετο γίνεται. Μέχρι τότε όμως κάπου πρέπει να μεταφερθεί κάπου ο κόσμος όμως έως τότε. Ναι. Λέω ότι ο Ελαιώνας θα μπορούσε προσωρινά να χρησιμοποιηθεί ως τέτοιο πράγμα. Αλλά ως προσωρινή διαδικασία, όχι για να πηγαίνει ο κόσμος και να μένει μήνες και χρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό μεγαλώνει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Κύριε Βουρδουμπά, μιας και η επικαιρότητα το επιβάλλει να αλλάξουμε θέμα λόγω της νέας σχολικής χρονιάς, γνωρίζουμε ότι η συνεργεία του Δήμου εργάστηκαν το προηγούμενο διάστημα για να είναι καθαρές και έτοιμες σχολικές αίθουσες. Ακούμε τη Λαϊκή Συσπήρωση να εντοπίζει προβλήματα σε σχολικά συγκροτήματα. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα και πού? Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι τα σχολεία χθες ανοίξαν και στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα, με απαράδεκτες συνθήκες και στο κτηριακό. Και βέβαια και με μια σειρά από άλλες ελλείψεις που δεν είναι ευθύνη του Δήμου, όπως έχει να κάνει με τις 20.000 περίπου ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Θεωρούμε ότι ο Δήμος είχε χρόνο όλο το καλοκαίρι να μπορέσει να έχει πάρει όλα εκείνα τα μέτρα προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία με πολύ καλύτερες συνθήκες από αυτές που υπάρχουν. Χτες ενδεικτικά δώσαμε στη δημοσιότητα και καταθέσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο μια λίστα με 32 περιπτώσεις σχολείων και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης. Όπου οι υποδομές τους είναι πάρα πολύ προβληματικές, όπου υπάρχουν αίθουσες σε υπόγεια, σε παλιές αποθήκες, αίθουσες οι οποίες δεν μπορούν, είναι πάρα πολύ μικρές και δεν μπορούν ούτε σε συνθήκες που να μην υπήρχε πανδημία να στεγάζουν 15 και 17 και 18 παιδιά που στεγάζουν. Μια σειρά από προβλήματα σε τουαλέτες. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας κατάλογος, μια λίστα που δώσαμε χθες, που είναι ενδεικτική γιατί δεν είναι όλα, υπάρχουν ακόμα πολλά περισσότερα. Αντιλαμβάνομαι. Ναι. Και με αυτή την έννοια λέμε ότι υπήρχε και χρόνος όλο το καλοκαίρι να υπάρξει ένας τέτοιος σχεδιασμός από την πλευρά και του Δήμου, αντί να υλοποιεί τελικά μια πολιτική της κυβέρνησης που μεταθέτει την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στους μαθητές για τη διαχείριση της κατάστασης με την πανδημία,
να πάρει εκείνα τα μέτρα για να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση τη σχολεία μας. Κύριε Βουρδουμπά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.